Οι Τούρκοι που του λένε Μπουνταλάδες τώρα, έτσι. Γίνεται ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα, το περίφημο δυστύχημα στο Σοσουλούκ. Και αποκαλείται ότι πεθαίνουν, ταυτόχρονα λέει μέσα στο αυτοκίνητο, πεθάνε αυτοί όλοι, σκοτωθήκανε. Ένας της ΜΙΤ, ένας ναρκέμπορος, ένας βουλευτής του κόμματος Μητέρας Πατρίδας και ένας βουλευτής του κόμματος Ορθοδρόμου. Η Μητέρα Πατρίδα και ο Ορθόδρομος είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ της Ουγγίας. Πότε γίνεται θέμα στον τουρκικό τύπο ότι είναι παιδιά που μας δουλεύουν, ε. Η ΜΙΤ, τα ναρκωτικά και οι δυο βουλευτές των κομμάτων που ποτέ σκοτώνουν ήταν στο αυτοκίνητο και κάνανε εκδρομή, δεν κάνανε επιχειρήσεις. Άρα ας είναι κουβέντα στην Τουρκία, ότι παιδιά τι γίνεται κτλ. Και μη μας πηγαίνει, μας διαπλεκόμενοι και τον χαζό. Οι Τούρκοι μπουνταλάδες που λέμε εμείς. Έβγαλα και το ένα και το άλλο κόμμα εκτός τουρκικού κοινοβουλίου. Όχι, δεν τους κάναμε την ουσία. Δεν μπήκαν στη Βουλή. Έτσι ανεδείχθη το κόμμα που σήμερα ο Ερντογάν στην εξουσία. Ερντογάν, ξέρετε τι ήταν στην Τουρκία. Ποδοσφαιριστή σε μια ομάδα, πάθογος, και έγινε δήμαρχος του Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή ήταν ένα πρόσωπο τελείως εκτός πολιτικού τζακιού. Για να πάρει δε την εξουσία, κάναν το πάντο να τον εμποδίσει. Το βγάλανε εκτός νόμου, το κόμμα του, το άλλαξε όλα, το βγάλανε τον ίδιο, του έστειλαν πολιτικά δικαιώματα, έβαλε αχυράθρο πρωθυπουργό στη θέση του, πήγε να βάλει τον πρόεδρο, το θυμάστε πρόπερση και έγινε ιστορία με τη θεματικό δικαστήριο. Δηλαδή κάναν πρώτα να εμποδίσουν. Και όμως όσο το σύστημα που θα κάνουν στο πάνω για να τον εμποδίσει να πάρει την εξουσία, τόσο ο τουρκικό λαό ψήφισε τον Ερντογάν περισσότερο. Με πετάμε σήμερα τον Ερντογάν στην εξουσία και να λέμε εδώ τι πρωθυπουργό κάνανε. Εμείς οι έξυπνοι, γιατί οι Τούρκοι που τα λένε. Εμείς οι έξυπνοι μάθαμε ότι γερμανικό δικαστήριο κατεδίκασε τον κύριο Χριστοφοράκο, τον οποίο ρίσκαν παρόδο κατά δική του δήλωση, τον οποίο οι Έλληνες πολιτικοί να φύγει από την Ελλάδα για να μην φυλακή και καλαδίσει, και ο οποίο ρίσκαν παρόδο επί τρία χρόνια από τότε ήταν η έρευνα, ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν διευθυντή Μεγάλη Βρετανία, απέναντι τη Βουλή, το βλέπαν όλοι οι βουλευτέ και εγώ από την Μεγάλη Βρετανία βέβαια, ήταν εκεί πρωτημούρη και έπαιρνε τέννη με υπουργού κυβερνήσεων Καραμαλή. Λοιπόν, αυτό ήταν υποτίθεται υπό διερεύνηση τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό άλλο καταδικάστηκε στη Γερμανία από την ελληνική του μονάδα σε μια απόφαση που λέει: καταδικάστηκε ο Χριστοφοράκος γιατί? Γιατί έδωσε χρήματα στον κύριο γείτονα ως εκπρόσωπο του Πασόκ και στον Βαρθολομέο ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπε ότι έδωσε χρήματα στο γείτονα, οπότε λέμε ο γείτονα τα φαγε. Ούτε έδωσε στον Βαρθολομέο, ο Βαρθολομέο τα φαγε. Το δικαστήριο λέμε τώρα. Είπε τα φαγε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Και γιατί τα φάγανε, λέει το δικαστήριο, το δικαστήριο κι εγώ. Για να ψηφίζουν στα αρμόδια συμβούλια που έκανε το δημόσιο, ακόμα και ενάντια στο ελληνικό εθνικό συμφέρον, υπέρ της Σύμμενης. Λέει το δικαστήριο, έχετε δύο κόμματα που είναι κλέφτες και προδότες. Ερώτηση. Πήγε κανένα τα δύο κόμματα για να προσβάλλει την απόφαση. Αυτό έγινε τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο έγινε. 4 Οκτωβρίου είχαμε εκλογές. Πόσο πήραν αυτά τα δύο κόμματα μαζί, ξέρετε? 80%. Ε τώρα μας θέλει οι Αμερικάνοι, μας θέλει οι Εβραίοι, μας θέλει οι Τούρκοι και δεν θέλουμε μόνιμα. Ρε παιδί μου, δηλαδή οι Τούρκοι έχουν καλύτερη παιδεία από εμάς, το που λες. Ε τώρα που είναι οι Τούρκοι καλύτερη παιδεία, γάμα την περισσότερη ρε. Δηλαδή, ακούστε παιδιά, έχουν φρόνημα. Πρέπει να λέμε στον εαυτό μας την αλήθεια. Ο Τούρκος ξυπνάει το πρωί που λένε είσαι παιδί του Κεμάλ. Πάει το μεσημέρι που λες παιδί του Κεμάλ. Πάει το βράδυ παιδί του Κεμάλ. Ο Ερντογάν που ψήφισε το κόμμα κατά του Κεμάλ. Τα λέμε τώρα και να δούμε την αλήθεια. Όλη η κεμαλική Τουρκία είναι αυτή που έκανε το παν για να μην γίνει ο Ερντογάν πρωθυπουργός. Αυτή που κατεβαίνουν στον δρόμο και κάνουν το συνταγματικό δικαστήριο για να μην γίνει ο Γκιούλ πρόεδρος είναι κεμαλιστές στην Τουρκία. Όλα τα τουρκικά σχολεία είναι κεμάλ. Δεν υπάρχει τουρκικό σχολείο που το πει κεμάλ. Παίρνει τις λίρες κεμάλ. Όπου βλέπει πρωτομή στην Τουρκία είναι ο κεμάλ. Όπου βλέπει κεντρική λεωφόρο είναι κεμάλ. Προσευχή δεν μπορεί να κάνει στον κεμάλ και πήγαν και ψηφίσαν κατά του κεμάλ. Μα λέμε την αλήθεια στον εαυτό μου, μην λέμε ψέματα. Πληθυσμιακά η Ισλαμιστή είναι πιο πολύ από την κεμαλική. Ξαναλέω, μου είπες ότι η παιδεία το αλλάζει. Και σου λέω, οι Τούρκοι με 80 χρόνια προπαγάνδας ξέφυγαν. Αυτό σου λέω. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Η απάντηση είναι απλή. Και κλείνουμε αυτό. Κατά τη γνώμη μου. Γιατί είμαστε καλοπερασάκιδες. Ο Έλληνας σήμερα είναι βολεμένος. Ο ένας θα καταφέρνει να βάλει το παιδί του δημόσιο. Ο άλλος έπαιρνε μια ξεροποψηλοσύμβαση. Ο άλλος έδωσε μια κλίση. Ο τρίτος έφαγε λίγο από εδώ. Ο πέμπτος έκανε λίγο φροντιστηριάκι με τα μαύρα από εκεί. Ο άλλος έφαγε λίγο από εκεί. Γενικά είμαστε βολεμένοι, αυτό που λέμε. Μια χαρά βολεμένοι είμαστε. Ίσως εάν ξεβολευτούμε,
να αλλάξουμε και συμπεριφορά. Ίσως από την έννοια αυτή η οικονομική κρίση να μας κάνει καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επίσης. Να δηλώσετε συμμετοχή για το σεμινάριο. Θα το λέω στην τηλεόραση και δεν θα βρείτε θέση να αποτέλεσετε 5 μήνες.